Ήρθα με 150 ευρώ στην τσέπη μου, πήρα δύο πραγματάκια και αυτή τη στιγμή ζήτημα να μου έχουν μείνει 30. Λαϊκή αγορά του Παπάγου, ώρα 12.30. Οι καταναλωτές κάνουν αναζήτηση για χαμηλές τιμές, αλλά μάταια, όπως λένε στην κάμερα του Open. Έχω και τρία εγγόνια και βοηθάω τα εγγόνια και τα παιδιά. Και ψωνίζω για τρεις οικογένειες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, λένε οι παραγωγοί. Τρομακτικά δύσκολα και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ψωνίζει ο κόσμος. Πολύ δύσκολα. Όσο μπορούμε, τη χαμηλότερη τιμή. Γιατί όπως ξέρετε, τα εργατικά, η ενέργεια, όλα είναι ανεβασμένα. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Η ακρίβεια τρέχει με σπασμένα φρένα, με τις τιμές σε τυριά, φρούτα και λάδι να κρατούν τα πρωτεία. Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν χθες, καθώς η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωζώνης, με 8,9%. Η Μάλτα βρίσκεται στην πρώτη θέση, με 10,2% και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της το 5,7%. 2 λίτρα λάδι σε σούπερ μάρκετ κοστίζουν 25,98 ευρώ. Ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω σε γειτονικό σούπερ μάρκετ το ίδιο λάδι κοστίζει 28,50. Άμα και είμαι παραγωγός λαδιού, αλλά είναι ακριβό. Εάν κάποιος αποφασίζει να αγοράσει κασέρι, μπορεί να το βρει έως και 19,40 ευρώ το κιλό. Ενώ φέτα 400 γραμμαρίων κοστίζει 6 ευρώ και 58 λεπτά. Κάθε φορά και άλλη τιμή. Μπανανία. Την ώρα που η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εφαρμόσει τα 4 νέα μέτρα κατά της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ταβός εκφράζει την ανησυχία του για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα των Χούθη, που μπορεί να προκαλέσουν νέες αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. We are all quite worried about the possibility of a regional escalation, and of course what is happening now in the Red Sea is particularly concerning, not just for the Greek shipping industry, but also for international trade in general at a time when we're trying to bring inflation down, any disruption.